Κάθετα αντίθετο με το ξαφνικό κλείσμα του δικταίου Άντρου για την υλοποίηση εργασιών στερέωση των βραχωδών πρανών, είναι ο Δήμαρχο Οροπαιδίου, ο οποίο έλαβε σχετικό έγγραφο από την Εφορία Παλανθρωπολογία, η οποία καλεί την Εφορία Αρχαιοτήτων Λασιθίου να προβεί στι απαραίτητε ενέργειε για την αναστολή λειτουργία του σπηλαίου. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία, υπάρχει προβληματισμό και δικαιολογημένο ο προβληματισμό να έχουν, οι άνθρωποι έχουν επενδύσει, γνωστά, έχουν προσλάβει προσωπικό και εφόσον είμαστε εμεί. Εντάξει τα χρονοδιαγράμματά μα, δεν συντρέχει λόγο να κλείσει. Αυτό λέω εγώ. Υπάρχει επικίνδυνο mm. μου, θυμάτια. Εγώ δεν βλέπω επικίνδυνο στην επισκεψιμότητα του δικτύου να το δικταίο Άντρο δεν πρέπει να κλείσει το καλοκαίρι, διότι στην αντίθετη περίπτωση το οικονομικό πλήγμα θα είναι μεγάλο στην τοπική οικονομία τη περιοχή, τονίζει ο Γιώργο Σαθανασάκης, ο οποίο υποστηρίζει ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, ότι δεν κινδυνεύει με απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψη και ότι δεν τίθεται ζητήματα για την ασφάλεια των επισκεπτών στο σπήλαιο. Αναγνωρίζοντα ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα οικονομικό και κοινωνικό στο Ροπέδιο Λαστίου. Είμαι σε διαβούλευση, είμαι σε επικοινωνία με το, και με το Υπουργείο και με την Εφορία Αρχιωτήτων να το παλέψουμε να μείνει ανοιχτό το σπήλαιο. Συνεννόηση και ψυχραιμία συνιστά ο πρώην Δημαρχό Οροπεδίου και επικεφαλή αντιπολίτευση Γιάννη Στεφανάκη, ο οποίο άφησε εχμέ εναντίον τη Δημοτική Αρχή, καθώ όπω υποστήριξε, στη σύμβαση η οποία υπεγράφει δεν ορίζονται χρονοδιαγράμματα εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Το χρονοδιάγραμμα έπρεπε να τεθεί από την υπηρεσία, από το Δήμο Ροπεδίου Λασιθίου. Ο Δήμο έπρεπε να έχει θέσει ένα σκληρό χρονοδιάγραμμα, αφού επελέχθη αυτή η διαδικασία τη απευθεία ανάθεση, να έχει ένα σκληρό χρονοδιάγραμμα. Εμεί είχαμε προειδοποιήσει ήδη από το Γενάρη και είχαμε ζητήσει να γίνει από το Γενάρη Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Και κατά την ειδική συνεδρία του Απρίλη Λογοδοσία, το είχαμε θέσει τον κ. Αθανασάκη προ Θεού, προσέξτε τα χρονοδιαγράμματα, να μην κλείσει το δικτύο Αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε και δυστυχώ βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Πάντω, το επίμαχο έγγραφο τη αρμόδια εφορία του Υπουργείου Πολιτισμού τονίζεται ότι δεν νοείται να συνεχίσει το σπήλαιο να δέχεται επισκέπτε από τη στιγμή που έχουν διαγνωστεί οι ελοχεύοντε κίνδυνοι. Τότε που είχε κλείσει με το σεισμό, που φέραμε ειδικό κλιμάκι, ενεργοποίησαμε το σχέδιο Αγγέλαδο, yeah. έγινε η αυτοψία. η επιθεώρηση έδειξε ότι το σπήλαιο στατικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού θα επιδιώξει άμεσα ο Δήμαρχο Οροπεδίου με στόχο να μην κλείσει το δικτύο άντρο το καλοκαίρι, επισημένοντα πω σε επαφέ που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχε τεθεί ζήτημα για την αναστολή τη λειτουργία του λόγω τη εκτέλεση των εργασιών στερέωση των βραχωδών πρανών. Εγώ έθεσα σαν όρο ότι. Γιατί η ερώτηση ήταν αν το θέλω το έργο. Ναι, το θέλω. Να είναι να το προχωρήσουμε, αλλά να προσέξουμε την επισκεψιμότητα. Εμεί ζητάμε μια τακτική συνεδρίαση, με μόνο θεματική, για να συζητηθεί το θέμα αυτό.